γίνεται πολλής λόγος για την εντεκάδα που κατέβασε ο Μάσιμο Καρέρα σε αυτό το μάτς, αλλά και τις αλλαγές που έκανε ειδικά μετά την αποβολή του Σακόφ. Εδώ βλέπουμε με τριάδα πίσω και τον Τάνκοβιτς με τον Λιβάγια μπροστά. Το ερώτημα είναι αν χρειαζόταν ένα 3-4-3 ή ένα 3-5-2 κόντρα στην Ζόρια, σε μια ομάδα που της έχεις βάλει 4 γκολ εκτός έδρας. Κοίταξε Γιάννη, αυτός το σκέφτηκε να κρατήσω το 0 και βλέπω μετά. Αλλά ακόμα και το 3-5-2 αυτό, εγώ βλέπω λάθη. Ναι. Δηλαδή, αυτός παίζει 3 στόπερ, 2 back half, ένα εξάρι, το Σιμόες και 2 οκτάρια. Εκεί που είναι ο Σάκοφ με το Κρίσις, είναι σαν τρίγωνο, ας πούμε. Ναι, Σιμόες μπροστά από το Τσιγκρίσκι, Σακόφ δεξιά και Κρίσις είναι αριστερά. Έλειπε ο Μάνταλος. Είναι απώλεια μεγάλη για το επιθετικό κομμάτι. Θεωρώ απαράδεκτο να μην παίζει αυτό το μάτσο ο Βασιλαντονόπουλος. Δεν ξέρω αν είχε κάποιο πρόβλημα ή τι πρόβλημα είχε ο τερματοφύλακας, γιατί την πλήρωσε και από την απώλεια του Συντόντα, ο οποίος έχει ρυθμό, πήγε ο Αθανασιάδης. Δεν ξέρω και το ρεπορτάζ για ποιο λόγο δεν υπήρχε, κάποιο τραυματισμός. Έκρινε ο Καρέρα ότι έπρεπε σε ένα ευρωπαϊκό μάτς να κάνει το rotation. Δηλαδή έχει να παίξει με συγχωρείς 2 χρόνια μπάλα ο Αθανασιάδης. Ποιο ήταν το τελευταίο παιχνίδι. Δηλαδή δεν μπορούσε να το βάλει σε ένα μάτς με τη Λαμία ή ας πούμε με τον Ατρόμητο ή ξέρω εγώ. Ή με τη Λάρισα προχθές. Με τη Λάρισα και πρέπει να τον φορμάρει τώρα στο ευρωπαϊκό. Ένα λάθος στον τερματοφύλακα. Μετά, όταν παίζει 3 στόπερ εκ των μπακάκι εκεί, το χαραμίζει το μπακάκι. Ο μπακάκις είναι ένα παιδί φιλότιμο. Η καριέρα του είναι στο 3-5-2, είτε δεξί στόπερ στο τρίτο στόπερ είτε αριστερό. Δηλαδή η καλύτερη διάταξη από το να βγάλει έξω τον Νέλτερ Τερζάο, να βάλει τον Τζικρίσκι, τον Σβάρναρ αριστερά και τον Μπακάκι. Και να βάλει τον Βασιλαντονόπουλο, να πάρει ταχύτητα. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι δεν χρειαζόταν σε αυτό το μάτς να παίξει με τρία. Εγώ σου λέω πάνω στο 3-5-2. Αλλά έξω και μετά, την αποβολή. Δεν έχει την ποιότητα. Έχει μια ταχύτητα. Εντάξει, και λάθος. Μετά την αποβολή, πάντως Κώστα, είχε τρικυμία στο κεφάλι του Καρέρα. Έβαλε το Σβάρνα δεξιμπακ και θα δούμε μετά στις φάσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι βγήκε μια φορά το παιδί, αφού εκεί του ζητήθηκε να παίξει, εκεί έπαιξε, να κάνει μια σέντρα. Κάνει τη σέντρα. Και το δοκάρι, ναι. Ναι, η μπάλα πήγε να μπει γκολ. Ο Σβάρνας δεν κοίταγε τη φάση, γιατί ήταν απογοητευμένος από την σέντρα που έβγαλε. Ναι, λοιπόν, γιατί έτσι όπως φάνηκε, σαν να ήταν απογοητευμένος, γιατί δεν μπήκε τον γκολ. Όταν λοιπόν έχει 3 στόπερ, βάζει τον μπακάκι δεξί τη στόπερ για να μπορέσει να το κάνει ευέλικτο όταν το γυρίσει. Έλα ρε μπακάκι δεξιμπακ. Ξέρω εγώ, πάνε Βασιλαντονόπουλε στα χαφ να μπορεί να έχει εσωτερικέ αλλαγέ προσιτέ. Τώρα, εύκολες, να ρωτήσω κάτι άλλο. 16 Φεβρουαρίου, πρώτα ο Θεός, είναι προγραμματισμένο το ντέρμπι ΑΕΚ με Ολυμπιακό. Ήδη πολλοί λένε ότι εάν δεν αλλάξει άμεσα εικόνα η ΑΕΚ, μπορεί να μην προλάβει να είναι στον πάγκο ο Μάσιμο Καρέρα μέχρι αυτό τότε. Αυτό είναι. Φαίνεται από τα ρεπορτάζ, από τα πρωτοσέλιδα, από την περιραίωση ατμόσφαιρα. Υπάρχει μια τάση στοχοποίησης στον προπονητή, ο οποίος δίνει δικαιώματα. Yeah. Δηλαδή, άμα εγώ τώρα θέλει να με φάει ο Μπούζος ή ξέρω εγώ ένα συνάδελφος, άμα του δώσω δικαίωμα, θα με φάει λάχανο. Λέει με έφαγε, μα του δώσες δικαίωμα. Και εγώ μπορώ να δώσω δικαίωμα να με φάει ο άλλος. Δεν πρέπει να του δώσω το δικαίωμα. Δεν λέει με έφαγε. Έδωσα το δικαίωμα να με φάει. Μετά, όταν έχει τρίγωνο στο 3-5-2, ο Σιμόες είναι καλός εξάρι. Εκ των Κρίσις, ο Τάνκοβιτς πρέπει να μπει εκεί, στη θέση του Μάνταλου. Έχει ποιότητα και μπορεί να στραβηχτεί και στη μια μεριά αριστερά, προς τα πάνω από τον Ισούα. Και θα βάλει το Λιβάγιο με τον Ασαριφάνη. Δύο σεντερφόρ. Εντωμεταξύ. Πίσω. Εντωμεταξύ. Και μπορεί να τα αλλάξει πανεύκολα και έχει μια, αυτός και μια βαριά ομάδα. Σβάρνα στην Κρίσκη, Δελτερτεράου. Ο Ισούα όχι καλή κατάσταση. Σακόφ αργό, Κρίστη συναργό, Σιμόες αργό. Έχει ένα γρήγορο τον Τάνκοβιτς και τον Μπακάκι, ο οποίος δηλαδή μου φτιάχνει μια βαριά ομάδα.